Αλλά τις έχουμε αδυναμία και τις θαυμάζουμε και όλοι και τις το έχω πει πολλές φορές αυτό, γιατί εκτός από το ότι είναι μια κορυφαία κολυμβήτρια, αθλήτρια θα πω εγώ, πρόλαβε μέσα σε πολύ μικρό διάστημα να πετύχει τόσα πολλά στη ζωή της που πραγματικά αποτελεί πρότυπο για όσους έχουν παιδιά και ένα παραπάνω για όσους έχουν κορίτσια. Και λίγα λέω για την Άννα Ντουντουνάκη. Άννα, να σου πούμε την καλησπέρα μας και τα χρόνια πολλά από το Ηράκλειο, από την Κρήτη TV και να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, αλλά κάτι γίνεται με σένα και υπάρχει μια παράδοση, ενώ για μας είσαι η κορυφαία, να δίνεις μάχη στις μεγάλες σου διακρίσεις και κάποιες φορές να κάνεις και τον ίδιο χρόνο, νομίζω γίνεται δεύτερη φορά αυτό, αλλά δεν πάβει να είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τις δύο φορές, δεν είναι κατά με μόνο τη φετινή, αλλά και φέτος αυτό που έγινε ήταν εκπληκτικό στα 50 μέτρα στο τοπένι, έτσι στην κλειστή πισίνα, μέχρι να φτάσεις στο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο. Τα 4-6 μετάλλια πανευρωπαϊκά που έχω είναι έτσι με ταυτόχρονη άφηξη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο αυτό. Ίσα-ίσα χαίρονται δύο άτομα περισσότερο αντί για ένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που συνέβη στη Ρουμανία, γιατί είχαν περάσει δύο χρόνια που δεν πήγαιναν όπως θα ήθελα και μετά από καιρό και αρκετές δυσκολίες και πολλή προσπάθεια κατάφερα να ξανασηκωθώ και να νιώθω καλά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω και να έρθουν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για μένα στην αρχή της Ολυμπιακής χρονιάς. Άννα, θεωρείς, έχοντας αυτή τη στιγμή φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, ότι ο αθλητισμός έχει τις δύσκολες στιγμές του, αλλά στο τέλος είναι κάτι δημοκρατικό που σου δίνει αυτό που αξίζεις, γιατί αυτό θεωρούμε πως έγινε άλλη μια φορά. Είπες μόνη σου ότι είχες περάσει κάποιες δυσκολίες, κάποιες άτυχες στιγμές και ήρθε αυτή η τεράστια διάκριση. Το κολύμπι είναι σίγουρα δημοκρατικό. Πιο δημοκρατικό δεν γίνεται. Υπάρχει το χρονόμετρο. Νομίζω είναι πολύ αντικειμενικός και αυστηρός κριτής. Πραγματικά πιστεύω ότι το πίστευα πάντα ότι όταν κάποιος προσπαθεί πολύ και δουλεύει πολύ για το στόχο του, μπορεί να αργήσει, μπορεί να περάσει δύσκολα, αλλά στο τέλος, αν επιμείνει, κάποια στιγμή θα έρθει αυτό που περιμένει. Πάντα το πίστευα αυτό και ακόμα το πιστεύω. Και γι' αυτό έχω μάθει, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια και το προσπαθώ και φαίνεται κιόλας από τα αποτελέσματα. Επιμένω πάντα και προσπαθώ πάρα πολύ για τους στόχους που βάζω. Και μου αρέσει να δίνομαι σε αυτούς 100%. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο γενικά στη ζωή μας να βάζουμε στόχους. Έχεις πάει, Άννα, μας με αυτό το στόχο στην τελευταία αυτή διοργάνωση, το τοπένι, δηλαδή είχες στο μυαλό σου το χρυσό μετάλλιο? Δεν είχα στο μυαλό μου το χρυσό μετάλλιο σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι μετά το 21 που είχα κατακτήσει το χρυσό στην Πεντάρα και μετά από γενικότερα αρκετές διακρίσεις που είχαν έρθει τότε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα γενικά νομίζω να αλλάξω επίπεδο κολυμβητικά, με έφερε αντιμέτωπη με αρκετή πίεση και άγχος, την οποία δυσκολευόμουν αρκετά να διαχειριστώ. Ήταν κάτι γενικά πρωτόγνωρο για μένα, χρειάστηκα πολύ χρόνο και πραγματικά ήταν ένας αγώνας στον οποίο πήγα πιστεύοντας ότι έχω δουλέψει πολύ και πιστεύοντας ότι είμαι καλά. Πίστευα δηλαδή και στη δουλειά που είχαμε κάνει και στον εαυτό μου. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μετά από δύο χρόνια που πήγανε έτσι δεν είχα ανασφάλειες μέσα μου και σκέψεις που μπορεί να με κρατάγανε πίσω. Σίγουρα ήθελα πολύ ένα μετάλλιο και πίστευα ότι ήταν στις δυνατότητές μου. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου το χρυσό. Το χρυσό ήρθε σαν στόχο στο μυαλό μου όταν κολύμπησα τις δύο πρώτες κούρσες μου στα 100 και είδα ότι είμαι όντως καλά, αισθάνομαι καλά στο νερό και το χαιρόμουν κιόλας. Δηλαδή απολάμβανα τους αγώνες. Και ακόμα περισσότερο ήρθε στο μυαλό μου μετά τον προκριματικό που πραγματικά κολύμπησα πολύ γρήγορα και εντάξει, δεν περνάω και πολλές φορές. Δεν είναι και εύκολο να περάσεις πρώτος στα ημιτελικά
σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε εκεί συνειδητοποίησα ότι πραγματικά ο στόχος είναι πολύ εφικτός, κοιτάζοντας και τις αντιπάλους μου. Απλά σίγουρα το 50 είναι πολύ απρόβλεπτο αγώνισμα, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ένα πολύ μικρό λάθος να σου στοιχήσει και να μην πάρεις καν μετάλλιο από εκεί που μπορεί να πιστέψεις ότι μπορεί να βγεις και πρώτος. Είναι της μιας οπότε ανάσας, πως λένε οι στιβικοί, ας πούμε. Αυτό. Οπότε, όσο και να το πίστευα, ήταν κάτι που το κράταγα για τον εαυτό μου και δεν ήθελα και να το σκέφτομαι. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στους αγώνες, είχα αποφασίσει ότι ένας τρόπος για να διαχειριστώ την όλη κατάσταση είναι να μην ξανασκεφτώ θέσεις και χρόνους και το πόσο καλά είναι οι άλλες αθλήτριες γύρω μου και να εστιάσω περισσότερο σε μένα. Επειδή ο χρόνος που έρχεται σε λίγες ημέρες είναι Ολυμπιακή χρονιά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, σκέφτεσαι από τώρα την Ολυμπιάδα, είναι λογικό να σκέφτεσαι έτσι? Τη σκέφτομαι από πέρυσι, δεν τη σκέφτομαι μόνο τώρα. Είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος για φέτος. Έχω κάνει πάρα πολλές αλλαγές για να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία με αυτό το στόχο μπροστά μου. Και εντάξει, βλέπω την κάθε διοργάνωση βήμα-βήμα. Οπότε η κάθε μία είναι σημαντική από μόνη της. Το πανευρωπαϊκό τώρα που πέρασε, το παγκόσμιο που έρχεται τώρα το Φεβρουάριο, το πανευρωπαϊκό τον Ιούνιο. Είναι για μένα εξίσου σημαντικές, γιατί είναι ένα βήμα για να φτάσω σε αυτόν τον στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και στους Ολυμπιακούς και έχω πει Αγώνες φέτος ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Συγκεκριμένο στόχο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βάζεις. Θέλεις να ποτέ είσαι στα ψηλά. Άλλωστε, ούτε λες μεγάλα λόγια, κάνεις μεγάλες πράξεις εσύ. Και ξέρεις, παραξενεύτηκα λίγο που σε άκουσα πριν να λες ότι, να καταλαβαίνω ότι σε έχει πάρει λίγο κάποιο διάστημα από κάτω, γιατί σε έχουμε για τόσο δυνατό χαρακτήρα, αλλά και οι δυνατοί είναι κάποιες στιγμές που λυγίζουν, αρκεί να μπορούν να επιστρέψουν. Έτσι είναι τελικά, ε? Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο, γενικά ο πρωταθλητισμός δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη πίεση για τους αθλητές. Πολύ μεγάλη πίεση που είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβει κάποιος έξω από αυτό. Και καμιά φορά είναι δύσκολο να την καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, και εγώ άργησα να συνειδητοποιήσω τι μου συμβαίνει, γιατί δεν μου βγαίνουν τα πράγματα, ότι πιέζομαι, ότι πρέπει να το δω λίγο διαφορετικά. Με τον καιρό κατάλαβα ότι είχα σταματήσει να το απολαμβάνω από το άγχος που ένιωθα κάθε φορά. Γιατί προσπαθούσα κάθε φορά να επιβεβαιώσω όχι μόνο τις προσδοκίες των άλλων, αλλά και τις πολλές προσδοκίες που είχα δημιουργήσει η ίδια στον εαυτό μου μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες που είχαν έρθει. Οπότε, εντάξει, είναι σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Άννα, από εκεί και πέρα, σε είδαμε και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφες εικόνες στην γιορτή που κάναμε εμείς οι αθλητικοί δημοσιογράφοι στα βραβεία του ΨΑΤ για το 2023. Ήταν πάρα πολύ ωραίες εικόνες να σε βλέπουμε δίπλα σε μεγάλες μορφές. Και βεβαίως ήταν και μια ιδιαίτερη φωτογραφία που είδαμε. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες, μιας και είσαι τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Σε είδαμε σε μια φωτογραφία με δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έβγαλε ο Παναθηναϊκός και ολόκληρη η Ελλάδα, τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Νομίζω ήταν ιδιαίτερες στιγμές γενικά αυτές για σένα. Σίγουρα. Δεν τους έχω προλάβει, αλήθεια είναι, ως παίκτες, αλλά τη φωτογραφία την έβγαλα κυρίως για τον μπαμπά μου, που μου έχει μιλήσει για αυτούς στο παρελθόν και με το που τους είδα, λέω, θα ζητήσω μια φωτογραφία για να του τη στείλω να τη δει και εκείνος. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα ήθελα και εκείνος να είναι εκεί, να τους γνωρίσει. Τι σου είπαν, είχαν μάθει τα κατορθώματά σου? Εντάξει, σίγουρα το άκουγαν και στην εκδήλωση, δεν ξέρω αν τα ήξεραν από πριν. Αλλά είναι σίγουρα μεγάλη τιμή και για μένα το ότι είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω, όπως και το κύριο Γκάλι, που εντάξει, είναι νομίζω ιστορικά ονόματα. Φωτογραφία με Νίκο Γκάλι θέλουμε την επόμενη φορά. Εννοείται. Μάλιστα. Και αυτές τις μέρες, έστω και λίγο, πρόλαβες να κατέβεις στην Κρήτη, στην ιδιαίτερη σου πατρίδα, τα Χανιά, για να ξεκουραστείς, να πάρεις δύο ανάσες? Κατέβηκα για 3 μέρες τα Χριστούγεννα και θα ξαναπάω για άλλες 2 μέρες την Πρωτοχρονιά. Παραμονή και ανήμερα δηλαδή.
Γιατί έχουμε το παγκόσμιο που είναι τώρα το Φεβρουάριο και είναι κοντά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε και για μένα είναι λίγο δύσκολο να. Παλιότερα κατέβαινα περισσότερες μέρες, αλλά μου είναι λίγο δύσκολο να προσπαθώ να κάνω ορβόνηση μόνο στα Χανιά ενώ όλοι οι άλλοι είναι έξω και γιορτάζουν. Και δεν ήθελα να μπω σε αυτόν τον πειρασμό. Είπα για μια χρονιά αξίζει να κάνω υπομονή και δεν πειράζει. Ξέρω ότι κρατάς χαμηλούς τόνους πάντα και στις επιτυχίες ένα παραπάνω, αλλά φαντάζομαι στα Χανιά μια κάποια υποδοχή θα την έκαναν. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο. Ο κόσμος πάντα έρχεται και μου μιλάει και γενικά μου δείχνει την αγάπη του. Είναι κάτι που το ζω και το εισπράττω τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο στα Χανιά. Εντάξει, σίγουρα στα Χανιά είναι παραπάνω γιατί είναι ο τόπος μου και εκεί έχω μεγαλώσει και είναι διαφορετικό το δέσιμο, αλλά από όλη την Ελλάδα ενώ είναι κόσμος που μου δείχνει τη στήριξή του και την αγάπη του και είναι νομίζω από τις μεγαλύτερες επιβραβεύσεις που έχω λάβει μέσα από τον πρωταθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια η Άννα Ντουντουνάκη δεν δίσταζε να μας φωτογραφίζει, να το πω έτσι εισαγωγικά, τα κακώς κείμενα του αθλητισμού και στην Κρήτη και γενικά. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω τώρα κάτι για να κλείσουμε τη συζήτησή μας γενικότερα. Τι θα ήθελες να φέρει στον αθλητισμό το 2024 και ενδεχομένως και στο άθλημά σου. Εντάξει, δεν θα ήθελα να εστιάσω, μιας και είναι έτσι, θα είναι καλύτερα να είναι κάτι αισιόδοξο, μιας και είναι για τη νέα χρονιά. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι για μένα το πιο σημαντικό και αυτό που με κάνει να είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το άθλημα είναι ότι αγαπάω αυτό που κάνω και θέλω να περνάω καλά. Και επειδή έχουν υπάρξει στιγμές που το είχα χάσει αυτό, αυτό που θα ευχηθώ είναι να είμαστε όλοι καλά και να βρίσκουμε πράγματα στη ζωή μας που θέλουμε και θέλουμε να τα κυνηγάμε. Μας αρέσει να βάζουμε καθημερινά στόχους γι' αυτά και τα κάνουμε με πάθος και αγάπη. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει ολονόν τις ζωές μας όμορφες. Νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα αυτό που στέλνεις. Εμείς θα σου ευχηθούμε πολλά μετάλλια και το 24 και να φτάσεις όπου πραγματικά ονειρεύεσαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η Ολυμπιάδα είναι η κορυφαία διοργάνωση σε αθλητικό επίπεδο. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε και να καλά. Καλές συνεχίσεις να μας γιορτές με κάνεις υγεία. υπερήφανους όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.